Στο σημερινό νομοσχέδιο για τη συγκρότηση της ενιαίας αρχής δημοσίων συμβάσεων είναι χαρακτηριστική η σύμπνοια και το κλίμα συνεννόησης που υπήρξε μεταξύ της κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων, ιδίως του ΣΥΡΙΖΑ και του Κινήματος Αλλαγής, παρότι σήμερα ανέβηκαν οι τόνοι, χάλασε το κλίμα της σύμπνοιας γύρω από την επιλογή της διοίκησης της αρχής, που κατά τη γνώμη μας δεν αρκεί από μόνη της να εξασφαλίζει την ανεξαρτησία αυτών των αρχών, δεν αρκεί να κόβει, αν θέλετε, τους διάβλους επικοινωνίας των αρχών αυτών και με τις κυβερνήσεις και με άλλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Είναι βέβαια μια ανώδυνη, αν θέλετε, αντιπαράθεση για να κρύψουν τον ίδιο το χαρακτήρα αυτού του είδους των αρχών. Η σύμπνοια λοιπόν αυτή ήταν απολύτως αναμενόμενη. Όχι τόσο γιατί το νομοσχέδιο δεν αλλάζει το χαρακτήρα της ανεξάρτητης αρχής, αλλά αφορά στην πραγματικότητα τη συνένωση της ενιαίας αρχής δημοσίων συμβάσεων με αυτή της αρχής εξέτασης των προδικαστικών προσφυγών, προς εξοικονόμηση πόρων και δυναμικών, όπως και και η ίδια η αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου αναφέρει, και αρχές στη συγκρότηση των οποίων είχαν συμφωνήσει ή είχαν διαμορφώσει πολύ στα κόμματα αυτά. Αλλά κυρίως η σύμπνοια όλων σας αφορά στην παραδοχή που εξέφρασε από την πρώτη στιγμή ο κύριος Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, ότι η ψήφιση του νομοσχεδίου παρακολουθείται στενά από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, γιατί ακριβώς είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εκταμείευση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης. Αυτή εξάλλου την επιδίωξη εξυπηρέτησε και αρχικά η δημιουργία της ενιαίας ανεξάρτητης αρχής, της Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, προκειμένου να ενοποιηθούν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης οι κανόνες που αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις, ώστε να μπορούν ευκολότερα οι μεγάλοι πολυεθνικοί όμιλοι που δραστηριοποιούνται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης να βάλουν χέρι στη μεγάλη πίτα των δημοσίων έργων. Φυσικά και το ενδιαφέρον σήμερα απογειώνεται ακόμα περισσότερο εν ώψη της εκταμείευσης των δισεκατομμυρίων του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο ετοιμάζονται να ξεκοκαλύσουν οι μεγάλοι όμιλοι της ενέργειας, της ψηφιακής τεχνολογίας κλπ. Γι' αυτό κόπτεστε να επιταχύνετε τις διαδικασίες. Η πιο επιτελική, πιο ευέλικτη λειτουργία της ενιαίας αρχής δημοσίων συμβάσεων αφορά στην πραγματικότητα την επιτάχυνση των διαδικασιών για την προώθηση των επενδυτικών σχεδίων για τις πράσινες business, τον ψηφιακό μετασχηματισμό κλπ. Δηλαδή, για το μοίρασμα των δισεκατομμυρίων του Ταμείου Ανάκαμψης σε αυτούς που είναι οι συστημένοι παραλήπτες τους. Γι' αυτό υπάρχει τέτοια σπουδή, αλλά και τέτοια παραδειγματική συμφωνία όλων σας, για την οποία περίσεψαν και οι φιλοφρονήσεις κατά τη συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή. Επιδίωξη επομένως μιας τέτοιας λειτουργίας της αρχής είναι να δώσει πιο γρήγορα διέξοδο στις αντιπαραθέσεις μεταξύ επιχειρηματικών ομίλων για το ποιος θα καρποθεί και πόσο κομμάτι από το ζεστό χρήμα των ενισχύσεων. Γιατί στο μόνο που στην πραγματικότητα υπάρχει διαφωνία και μεταξύ, αν θέλετε, των διαφόρων αστικών κομμάτων, είναι στο πώς θα μοιραστεί η πίτα μεταξύ των διαφόρων επιχειρηματικών ομίλων. Ποιος θα βγει περισσότερο ή λιγότερο ωφελημένος από αυτούς, οι μέτεροι των μεν ή οι μέτεροι των δε. Και όχι το αν τελικά τα κονδύλια αυτά θα κατευθυνθούν προς την ενίσχυση των αναγκών των επιχειρηματικών ομίλων ή του λαού. Κάτι το οποίο είναι, η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι αδιαμφισβήτητη από την ίδια τη σκοπιμότητα της συγκρότησης του Ταμείου Ανάκαμψης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντίθετα, δεν υπάρχει παραμικρή διαφωνία για το ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό, τα βάρη που το συνοδεύουν, που είναι και το νέο επιμνημόνιο για το λαό. Αυτό ξεχνάτε να πείτε όσοι παρουσιάζετε το Ταμείο Ανάκαμψης ως τη μέγιστη ευκαιρία, ως ένα τάχα ουδέτερο αναπτυξιακό εργαλείο, σερβίροντας την ξαναζεσταμένη σούπα του κοινωνικού συμβολαίου σε μια προσπάθεια αναδόμησης του χαμένου κύρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εγκλωβισμού του λαού σε ένα νέο φαύλο κύκλο αυταπατών για το ρόλο της. Πράγματι λοιπόν το Ταμείο Ανάκαμψης είναι ζωτικής σημασίας για την καπιταλιστική ανάπτυξη, για την ανάκαμψη ή και διάσωση σε ορισμένες περιπτώσεις των καπιταλιστικών ομίλων,
για τους οποίους εξάλλου έχετε πάρει και μια σειρά άλλα μέτρα διευκόλυνση με πιο εμβληματικές τις αντεργατικές ανατροπές που επιταχύνθηκαν με αφορμή την πανδημία και οι οποίες αποτελούν βασικά εργαλεία αυτού του χαρακτήρα της ανάπτυξης. Ένα άλλο εργαλείο είναι και οι δημόσιες συμβάσεις. Ένα ακόμα μέσον που έχει το αστικό κράτος στα χέρια του για να στηρίξει τους επιχειρηματικούς ομίλους με ζεστό χρήμα. Πρόκειται δηλαδή για μια άμεση κρατική στήριξη των επιχειρηματικών ομίλων μέσα από τις δημόσιες συμβάσεις, τις δημόσιες προμήθειες και ένα πεδίο το οποίο εξαιτίας ακριβώς των επιλογών του αστικού κράτους όχι μόνο διασφαλίζει αλλά και θωρακίζει την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Και επειδή ακριβώς είναι μεγάλος ο τζίρος, μεγαλώνει ταυτόχρονα και ο ανταγωνισμός. Και επιχειρείται μέσω των διαφόρων αυτών αρχών να ρυθμίζεται, υποτίθεται, τους κανόνες του παιχνιδιού. Ένα παιχνίδι όμως που είναι εξ αρχής στημένο στα μέτρα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Όταν είναι για παράδειγμα δεδομένο ότι το κράτος σχεδιάζει τα έργα με βάση τον ιερό κανόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη στάθμιση κόστους ωφέλους, ιεραρχώντας δηλαδή τα έργα με βάση τα κέρδη που αποφέρουν και όχι με βάση την αναγκαιότητά τους για την κάλυψη των λαϊκών αναγκών. Έτσι λοιπόν τα δημόσια έργα που θα δρομολογηθούν όπως και γίνεται μέχρι τώρα δεν γίνονται με κριτήριο τις ζωτικές ανάγκες του λαού. Γι' αυτό ο λαός συνεχίζει και θα συνεχίσει να πνίγεται το χειμώνα, να εγκλωβίζεται στα χιόνια, στα περίφημα εμβληματικά σας έργα, να καίγεται το καλοκαίρι. Γιατί αυτά τα δημόσια έργα, στα οποία αναφερθήκατε κυρία εισηγήτρια της πλειοψηφίας, δεν είναι επιλέξιμα, δεν παίρνουν σειρά, γιατί δεν αποφέρουν τα κέρδη που επιδιώκουν αυτοί οι οποίοι λιμένονται κάθε φορά τα δημόσια έργα. Πώς θα μπορούσε να είναι αλλιώς, όταν είναι δεδομένη η επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κοινική ομολογία ότι βασικά έργα υποδομής, αντιπλημμυρικά, αντισεισμικά, αντιπυρικά, έργα προστασίας της ζωής, της περιουσίας του λαού, είναι κοστοβόρα, γι' αυτό και λιγότερα θελκτικά από τις όποιες αποζημιώσεις θα χρειαστεί να δοθούν σε περίπτωση φυσικών καταστροφών στους πληγέντες. Είναι άλλωστε αποκαλυπτικές, μιλάνε από μόνες τους και οι νομοθετικές πρωτοβουλίες που υλοποιεί με τη σειρά η κυβέρνηση σε αυτό το διάστημα. Όχι απλά δηλαδή διαμορφώνουν το απαραίτητο ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον, αλλά προχωρήσατε πρόσφατα και σε ένα παραπάνω βήμα. Στον πρόσφατο νόμο για τις πρότυπες προτάσεις έργων υποδομής, φτάσατε να δίνετε απροσχημάτιστα, ξεδιάντροπα, απευθείας στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, ακόμα και τη δυνατότητα να παρεμβαίνουν στον ίδιο το σχεδιασμό των έργων, να προτείνουν οι ίδιοι τι, πότε και πώς και βέβαια με τι κόστος θα γίνει και μάλιστα όταν μιλάμε για έργα μεγαλύτερα των 200 εκατομμύριων ευρώ. Ποιους λοιπόν αφορά αυτό, αν όχι τους μεγάλους ομίλους? Έτσι τα διάφορα δημόσια έργα καταλήγουν να είναι έργα πνοής για τα κέρδη του κεφαλαίου και ασφυξίας για τους εργαζομένους και τον λαό. Όταν δρομολογούνται πολλές φορές ταχύτατα έργα πανάκριβα που μπορεί να μην ιεραρχούνται στις πρώτες ανάγκες για το λαό και τη χώρα, ιεραρχούνται όμως λόγω των μεγάλων κερδών που εξασφαλίζουν σε συγκεκριμένους επιχειρηματικούς ομίλους. Στην πραγματικότητα αφαιρείται δηλαδή και τα όποια προσχήματα για την εξυπηρέτηση των σχεδιασμών τους. Αυτή την πραγματικότητα προσπαθείτε να θολώσετε και με τη δημιουργία των διάφορων ανεξάρτητων αρχών, τόσο ανεξάρτητων που διορίζονται από την εκάστοτε κυβέρνηση, με τη διαμόρφωση του οργάνου που στην πραγματικότητα παρακολουθεί, νομιμοποιεί αυτή την δεδομένη αντιλαϊκή νομοθεσία, για την οποία μάλιστα υπάρχει ούτως ή άλλως τόσο μεγάλη ευελιξία στις διάφορες μορφές διαγωνισμών, αναθέσεων, δημοσίων συμβάσεων, ανάλογα με το ύψος των συμβάσεων, τις έκτακτες συνθήκες που επικαλείστε κάθε φορά, που δικαιολογούν κάθε τόσο και τις καταπαρέκκληση διαδικασίας, τις απευθείες αναθέσεις και τόσα άλλα. Ευελιξία που δίνει όλες τις δυνατότητες να φτιάχνονται και οι διαγωνισμοί και οι όροι των συμβάσεων κομμένοι και ραμμένοι στα εκάστοτε επιχειρηματικά συμφέροντα, πολύ περισσότερο όταν υπάρχουν δυνατότητες όπως η κατάτμιση των συμβάσεων ή η δυνατότητα μεγάλων εργοληπτριών εταιριών να μοιράζονται με συμφωνίες πάνω και κάτω από το τραπέζι, να μοιράζουν σε μικρότερες εταιρείες που λειτουργούν και δορυφορικά αυτών ή κατ' εντολή τους επιμέρους τμήματα του έργου, αναπροσαρμόζοντας αντίστοιχα στα μέτρα τους και την ανάλογη δαπάνη.
Για ποια διαφάνεια επομένως μιλάτε όταν και με τις τόσες διαφορετικές διαδικασίες, τις διευκολύνσεις που νόμιμα προβλέπονται, δεν υπάρχει καν ανάγκη να αναζητηθούν παρακαμπτήρια μονοπάτια. Στην πραγματικότητα καταπίνεται αμάσιτη την κάμηλον που διαμορφώνει ο ίδιος ο χαρακτήρας και οι ανάγκες της καπιταλιστικής ανάπτυξης και μας καλείται στη συνέχεια να διελύζουμε τον κόνοπα. Απόδειξη ότι ενώ έρχεστε με την ίδια κάθε φορά επιχειρηματολογία και με αντίστοιχους ύμνους περί διαφάνειας και ανεξαρτησίας στη συγκρότηση των διαφόρων αντίστοιχων ανεξάρτητων αρχών, οι ίδιοι τελικά φτάνετε σήμερα να μιλάτε για αρχές διαλυμένες που παρά τις υψηλές προσδοκίες που διαμόρφωσαν κατά τη συγκρότησή τους δεν μπόρεσαν να παίξουν το ρόλο που τους ανατέθηκαν. Είναι χαρακτηριστικά τα όσα ανέφεραν κατά την ακρόαση των φορέων οι διάφοροι εκπρόσωποι για την αρχή εξέταση προδικαστικών προσφυγών, ότι κατέληξε για παράδειγμα να είναι μια προβληματική υποδιάλυση αρχή που εκδίδει αμφιλεγόμενες αποφάσεις. Παραδοχή στην οποία όλοι λίγο πολύ κατέληξαν παρά τις διαφορετικές αιτιολογίες. Είτε την απέδιδαν στην απειρία του προσωπικού, είτε στη συνειδητή απαξίωση της διερεύνησης της ουσίας των προδικαστικών προσφυγών μέσω και του αποκλεισμού στην πραγματικότητα του επιστημονικού προσωπικού από αυτόν τον έλεγχο ουσίας, για τους οποίους για να τους ανατίθενται αλότρια όπως οι ίδιοι καταγγέλνουν καθήκοντα. Μάλιστα, ο κύριος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης βολικά απέδωσε την όλη δυσλειτουργία στο πρόσωπο του Προέδρου της Αρχής. Στην πραγματικότητα, ακόμα και αν θέλετε να διαμορφώσετε κανόνες διαφάνειας, που σε ένα βαθμό είναι και επιδίωξη μεταξύ των ανταγωνιστικών επιχειρηματικών συμφερόντων για να μπορούν να έχουν ισότιμη πρόσβαση στο παιχνίδι, δεν μπορείτε να επιβάλλετε διαφάνεια σε αυτές τις σχέσεις των επιχειρηματικών ομίλων μεταξύ τους και αλλά και σε αυτές με το αστικό κράτος. Δεν θέλετε και δεν μπορείτε να λύσετε το γόρδιο δεσμό της σύμφυσης του αστικού κράτους με τα διάφορα επιχειρηματικά συμφέροντα, γιατί βρίσκεται στην ίδια την καρδιά της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Γιατί η επιδίωξη του κέρδους είναι αυτή που γεννά και αναπαράγει τη διαφθορά, που επιβάλλει όλες τις μορφές και τις σχέσεις με τις οποίες οι επιχειρηματικοί όμιλοι διαπλέκονται και θα συνεχίσουν να διαπλέκονται με τα στελέχη του κρατικού μηχανισμού αλλά και του αστικού πολιτικού συστήματος. Αυτά τα ζητήματα βέβαια δεν ήταν δυνατόν να αντιμετωπιστούν ούτε μέχρι τη μέχρι σήμερα συγκρότηση και λειτουργία των αντίστοιχων αρχών, ούτε βέβαια θα τα λύσει η νέα ενιαία αρχή, η οποία στην πραγματικότητα αυτό που σε ένα βαθμό μπορεί και επιχειρεί να κάνει είναι με πιο ευέλικτο τρόπο να δίνει μια λύση στα αντιτιθέμενα συμφέροντα για να προχωρήσει χωρίς εμπόδια η πολυπόθητη ενίσχυση των επιχειρηματικών ομίλων με τα ζεστά κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και κάθε άλλης πηγής δημοσίου χρήματος. Γίνεται λοιπόν φανερό με όλα τα παραπάνω ότι καταψηφίζουμε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο τόσο επί της αρχής όσο και στο σύνολο των άρθρων. Και να πω μια κουβέντα για την τροπολογία που έφερε το Υπουργείο Δικαιοσύνης στο νομοσχέδιο. Κατά τη γνώμη μας, το μεγαλύτερο μέρος της τροπολογία είναι και αυτή αρνητική, ιδίως το άρθρο 6 αυτής, με το οποίο επιχειρείται να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της ισόρρευσης των χιλιάδων υποθέσεων υπερχρεωμένων νοικοκυριών στα ειρηνοδικεία. Η κυβέρνηση, ικανοποιώντας προφανώς τις απαιτήσεις των τραπεζών, των διαφόρων funds και βέβαια των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων αντίστοιχων οργανισμών, επιχειρεί κατά το κοινό σου λεγόμενο να ξεπετάξει όπως τις υποθέσεις των υπερχρεωμένων νοικοκυριών με την εντατικοποίηση της δουλειάς των ειρηνοδικών, ιδίως των μεγάλων δικαστηρίων της Αθήνας, στους οποίους φορτών και υποθέσεις άλλων ειρηνοδικείων, αλλά και με την επιστράτευση για το σκοπό αυτό των πτεσματοδικών, ακόμα και των ασκούμενων ειρηνοδικών, οι οποίοι βέβαια δεν έχουν ακόμα ούτε την εμπειρία ούτε τη γνώση στο σύνολό του ιδιαίτερο αυτό αντικειμένο των υποθέσεων. Το αποτέλεσμα θα είναι φυσικά η μαζική απόρριψη αυτών των υποθέσεων σε βάρος των συμφερόντων των δανειοληπτών που έχουν προσφύγει στα δικαστήρια. Υπάρχει εξάλλου ήδη εκφρασμένη πολύ μεγάλη αντίθεση και από τη μεριά των ίδιων των δικαστικών.
Αντιδραστική είναι και η διάταξη όμως του άρθρου 8 της τροπολογίας για τη διαδικασία καταλογισμού και ίσπραξη χρηματικής ποινής σε βάρος των διαδίκων που δεν προσέρχονται στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία της διαμεσολάβησης. Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Δεν φτάνει δηλαδή που υποχρεώνεται όσους προσφεύγουν στα δικαστήρια να περάσουν πρώτα από τις συμπληγάδες πέτρες της ιδιωτικής διαμεσολάβησης, σπαταλώντας χρήμα και χρόνο. Θέλετε να είστε βέβαιοι ότι θα τιμωρηθούν οικονομικά όσοι ξεφεύγουν για τον έναν ή τον άλλο λόγο από αυτή την αντιδραστική νομοθεσία, που δεν έχει να προσφέρει τίποτα ουσιαστικό, όπως έχει ήδη προκύψει και από την εφαρμογή της στην πράξη. Παρά μόνο στην πραγματικότητα ορθώνει εμπόδια στην πρόσβαση των οικονομικά αδυνάμων στη δικαιοσύνη. Επειδή αυτές οι διατάξεις βαρύνουν και στην τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, θα την καταψηφίσουμε. Ευχαριστώ.